Καλησπέρα κύριε Αποστολέρη. Καλησπέρα κύριε Βαγγελάτου, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Πείτε μας, αν γνωρίζετε αυτό το σύστημα της αυτοματοποιημένης χάραξης πορείας, το χρησιμοποιούσαν οι συνάδελφοί σας, όσο ήσασταν εν ενεργεία συνάδελφοι, οι σταθμάρχες της Λάρισας? Νομίζω ότι δεν το χρησιμοποιούσαν, γιατί ήταν στη γραμμή ανόδου βραχυκυκλωμένο επί πάρα πολύ καιρό. Δεν γινόταν συντήρηση των φωτοσημάτων στη γραμμή ανόδου. Ήταν λοιπόν δύο κόκκινα φώτα, να σας το πω πολύ απλά, τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί αυτή η κακοτεχνία και δεν μπορούσε να φύγει με πορτοκαλί από παρακαμπτήριο, δηλαδή το 62 από γραμμή ανόδου στο 118. Ένα λεπτό, κύριε Αποστολέρη, γιατί αυτό που μας λέτε είναι σοβαρό. Εννοείται δηλαδή ότι αν εκείνο το βράδυ ήταν σταθμάρχης και ο πιο έμπειρος εσείς, δεν θα μπορούσατε να βάλετε αυτοματοποιημένα τη διαδρομή, αυτό μας λέτε? Όχι, δεν θα μπορούσε κανείς να το βάλει. Γιατί? Απλά χειροκίνητα θα μπορούσε να γυρίσει στα κλειδιά το 118, έτσι ώστε να φύγει από τη γραμμή ανόδου κανονικά και να πάει μέχρι τους νέους πόρους. Αυτό, τώρα είστε σίγουρος? Συγγνώμη που το ρωτώ έτσι, αλλά είναι πολύ σοβαρό και κόντρα σε όλα αυτά που μέχρι τώρα ακούμε. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Αυτό που μπορώ να πω είναι σίγουρο ότι η χάραξη στην γραμμή ανόδου είχε προβλήματα επί πάρα πολύ καιρό βραχυκυκλωμένο. Όταν λέτε καιρό, ποιο διάστημα? Μήνες. Τώρα, ας πούμε, τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο? Και πιο πριν, πολύ πιο πριν. Το λέω γιατί το πιο πριν, επειδή είδαμε αυτό το έγγραφο του ΟΣΕ 23-12 που λέει από εδώ και πέρα υποχρεωτικά ο σταθμάρχης Λάρισας θα το κάνει με την αυτοματοποιημένη διαδικασία. Μήπως τότε λύθηκαν τα προβλήματα και τους το ζήτησε ή παρέμεναν τα προβλήματα και μετά? Τα προβλήματα παρέμεναν μέχρι και σήμερα. Είναι προϊόν έρευνας δικαστικής που θα βρεθεί και θα δείτε ότι πραγματικά ήταν αδύνατο να χαραχθεί επί της γραμμής ανόδου. Η άποψή μου και οι πληροφορίες μου και η γνώμη μου δεν βαρύνει παρά μόνον συμβουλευτικά στο σταθμό σας. Αυτό που μπορώ να πω είναι όμως ότι θα μπορούσε άνετα να χαράξει. Είναι πολύ άσχημο το γεγονός ότι υπήρχαν δύο σειρές από φώτα στη γραμμή καθόδου όπου έβλεπε το τρένο να περπατάει. Άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το ότι έφυγε το τρένο από τη γραμμή καθόδου. Καταλαβαίνω ότι λέτε και πολύ εύστοχα το διευκρινίσετε. Άλλο το λάθος που έκανε, το οποίο είναι πέραν πάσης αμφισβήτησης, και άλλο αν έχει παραβιάσει κανονισμό. Γιατί, κύριε Αποστολέρη, θέλω να το ξαναδούμε. Εμείς διαβάζουμε αυτό το ντοκουμέντο που μας αποκάλυψε ο Νίκος Φιλιππίδης, ο συνάδελφός μου. Το ντοκουμέντο λοιπόν λέει ρητά και κατηγορηματικά με ημερομηνία 23/12/2022, το βλέπουμε εδώ, ότι οι σταθμάρχες Λάρισας υποχρεωτικά. Φωτογραφικό είναι, έτσι, δηλαδή τα λέει χωρίς καμία αμφισβήτηση. Οι σταθμάρχες Λάρισας υποχρεωτικά θα σχηματίζουν τη διαδρομή με τη χρήση κομβίων αφετηρίας στόχου. Αυτή είναι η αυτοματοποιημένη διαδικασία. Τα φωτοσήματα εξόδου θα παραμένουν κλειστά και η υπέρβασή τους θα γίνεται με εντολή του σταθμάρχη, αφού πρώτα βεβαιωθεί ότι σχημάτισε την κατάλληλη διαδρομή και ότι συντρέχουν συνθήκες ελευθερίας του τμήματος αποκλεισμού στον επόμενο υπηρεσία σταθμό. Αυτή είναι η αυτοματοποιημένη διαδικασία, έτσι δεν είναι? Δεν λειτουργούσε λοιπόν αυτό το πράγμα. Το Γενάρη δεν λειτουργούσε? Το Φλεβάρι δεν λειτουργούσε? Όχι. Άρα λοιπόν η έξοδος στην άνοδο δεν λειτουργούσε. Δεν λειτουργούσε ούτε για την άνοδο ούτε για την κάθοδο. Για την κάθοδο δεν είχε κανένα θέμα. Όχι, λέω συνολικά. Ακούστε, σας είπα ξανά ότι στην άνοδο υπήρχαν δύο κόκκινα φώτα τα οποία δεν γίναν πράσινα ποτέ. Γιατί ήταν βραχυκυκλωμένο. Άρα για να περάσει η αυτοματοποίηση, λέτε, πρέπει να γίνουν πράσινα τα φώτα. Αλλιώς προφανώς δεν θα την παίρνει το σύστημα. Σαφέστατα. Αλλά και πάλι λέω ότι από τη στιγμή που πέρασε το τρένο στην γραμμή καθόδου, δεν δικαιολογείται το γεγονός ότι έβλεπε για τα 3-4 χιλιόμετρα μέχρι την είσοδο του σταθμού
του κλειδιού της ζάχαρης, αυτό που λέμε εμείς, έβλεπε το τρένο να πηγαίνει στη γραμμή καθόλου. Ξέρετε, ενώ είχε πάρει. Μου κάνει εντύπωση και επιμένω γιατί. Για το τρένο. Πήγε και ο υπουργός. Το εμπορικό. Και είπε ότι. Γραμμή καθόλου. Το είδανε το σύστημα. Και από την επιθεώρηση που έκαναν και είδανε ότι λειτουργεί και λειτουργεί κανονικά. Λειτουργεί, σας είπα, το κλειδί, το 118. Όχι, για την αυτόματη χάραξη. Για την αυτόματη χάραξη. Αυτόματη χάραξη, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Από τη στιγμή που πατήσεις το κουμπί, σου δίνει τη δυνατότητα να χαράξεις αυτόματα προς τη γραμμή ανόδου. Ναι. Από τη στιγμή που στη γραμμή ανόδου αυτά παραμένουν κόκκινα, δεν μπορούσε να γίνει πράσινο. Μάλιστα. Λόγω βραχυκυκλώματος, έτσι. Να το ρωτήσω πιο απλοϊκά ακόμα. Ο προηγούμενος σταθμάρχης, ο έμπειρος. Ο Π. Γιατί, οποιοςδήποτε. Όχι, μιλώ για το συγκεκριμένο. Έκανε τη διαδικασία με τον τρόπο που την έκανε και ο ήδη προφυλακισμένος ή με άλλο τρόπο. Όχι, έκανε την διαδικασία την κανονική όπου γυρνούσε τα κλειδιά το 118 στην ευθεία. Άρα έφευγε το τρένο. Δεν έφευγε με το προηγούμενο το τρένο γιατί είχαν κινητοποιημένο δεζίρο. Δεν το έκανε δηλαδή αυτοματοποιημένα, ούτε και ο έμπειρος το κλειδί γύρνα για αυτό το κλειδί που ξέχασε να γυρίσει ο προφυλακισμένος. Αυτό μας λέτε. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Αποστολέρη, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.